Η Τουρκία προχώρησε προχθέ με τις ΝΟΤΑΜ 3773 κάθετο 22, 3772 κάθετο 22 και 3771 κάθετο 22 στην παράνομη δέσμευση τριών περιοχών σε βόρειο, κεντρικό και νότιο Αιγαίο για ασκήσει της πολεμικής της αεροπορίας μέχρι το τέλος του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα από σήμερα μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου. Άμεση ήταν η αντίδραση της Αθήνας η οποία σε δική της οδηγία προσυπταμένους αφού ακυρώνει τις τουρκικές νοτάμ περνά γενναίες 14 στην Τουρκία τονίζοντας μεταξύ άλλων πως μόνο η Αθήνα είναι αρμόδια να εκδίδει νοτάμ για το FIR Αθηνών πως ορισμένα σημεία οι τουρκικές περιοχές μπαίνουν μέσα σε χώρο ελληνικής κυριαρχίας, ξεπερνά δηλαδή κάτω από τα 10 ναυτικά μίλια του ελληνικού εναέριου χώρου μια σειρά από ελληνικά νησιά. Ενώ επιπρόσθετα αντιβαίνει κάθε εννιά καλής πρακτικής Καθώ δεν εννοείται δέσμευση περιοχή για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό όμω που επισημαίνει ιδιαίτερα η Αθήνα στη δική τη οδηγία προσιπταμένου είναι ότι οι περιοχέ που θέλει να δεσμεύσει η Τουρκία επηρεάζουν, θέτουν σε άμεσο κίνδυνο, αναφέρουν κυβερνητικέ πηγέ στο Πενταπόσταγμα, δύο αεροδιαδρόμου πολιτικών αερασκαφών και συγκεκριμένα τον R19L995 από Ρόδο προ Αθήνα και τον G33 από Αθήνα προ Λίμνο. Η Αθήνα στην Οτάμπτη τονίζει πω αυτοί οι δύο αεροδιαδρόμοι εξυπηρετούν τόσο διεθνεί όσο και εγχώριε πτήσει επιβατικών και εμπορικών πτήσεων. Παρά τα αυτά, η Άγκυρα δεν φαίνεται να λαμβάνει και ιδιαίτερα σοβαρό το θέμα τη ασφάλεια των πτήσεων, καθώ χθε οι Τούρκοι πιλότοι δεν υπάκουσαν στι υποδείξει των Ελλήνων χειριστών σε τέσσερι περιπτώσει, με αποτέλεσμα οι να εξελιχθούν σε αερομαχίε. Η Άγκυρα έστειλε χθε το FIR Αθηνών 16 μαχητικά τη, προσωμιώνοντα ακόμα και βομβαρδισμό, καθώ μετά από καιρό εμφανίστηκαν και τουρκικά φάντομ στο Αιγαίο. Σε πολιτικό επίπεδο, πάντω, ο Υπουργό Εθνική Άμυνα μεταβαίνει σήμερα στι Βρυξέλλε, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνα του ΝΑΤΟ, παρά το γεγονό πω οι γιατροί του έχουν συστήσει να μην ταξιδέψει, μια και δεν έχει ανακάμψει ακόμα από τον κορονοϊό. Γύρω στι 3 ώρα Βρυξελών είναι πολύ πιθανή μια συνάντηση των δύο Υπουργών Αμήνη, αφού θεωρούνται ο μοναδικό διεύλο επικοινωνία Αθήνα-Άγκυρα. Σύμφωνα με πηγέ του ΝΑΤΟ και ο ΑΚΑΡ φαίνεται θετικό σε μια συνάντηση με Παναγιοτόπουλο. Αν συμβεί, ο Έλληνα, η θα, θα μεταφέρει το μήνυμα τη Αθήνα για αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση. Ο Νίκο Παναγιώτοπουλο έχει επισημάνει στους συνεργάτες του πω είναι απαραίτητο να γίνει αυτό το ταξίδι, καθώ πρέπει να ακουστούν οι ελληνικέ θέσει και να μπουν οι βάσει για τη σύνοδο κορυφή του ΝΑΤΟ. Ο Έλληνα Υπουργό Εθνική Άμυνα θα συναντηθεί και με του ομολόγου τη Γαλλία και τη Γερμανία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.